Όχι, μαμά δεν το λέω. Μαμά πρέπει να μου φροντίζει και πέρα γιατί μου φροντίζει να μεγαλώσει λίγο και μετά. Θα μεγαλώσει, πού θα πάει. Πάρ' το γάλα και πιο σύντας. Στην Αλγερία είπε ο μεγάλος Πελέ πριν από λίγες ώρες. Αυτό δήλωσε. Είναι το φαβορή Γερμανία. Η Αλγερία είναι παουσά. Η Τελοκότα θέλει να προχωρήσει όπως το προκύνεται. Είναι το μόνο που θέλει να βγάλει και τον πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής. Μια δύσκολη αντιπαλωτική. Σίγουρα κάπου θα σημαντηθούν αν θα συνεχίσουν έτσι. Ίσως είναι μια τελική φάση. Παρ' όλα αυτά πάντα είναι στρέγγες του υπερκοναδυνάμου. Πάμε να πούμε την δεκάδα με το Μανέλο για κάτω δοκάρια το Κέντετες, τον Σπάι Στάκερ παίρνει θέση δεκάδα, τον Μουσίτο Ζιλ, τον Τόμας Μίλερ, τον πρώτο σκόρερ των Γερμανών, Φιλίπ Λαμ, ο αρχηγός έχει τη Σπάγκερ, όπως έρχεται ακόμα, παίρνει Μέρτερ Ζάκερ και τον Τσάμινερ μαζί, τον Ικρός στη μεσαία γραμμή, ο Μάριο Κέτσε, ο Ζερόν Μπόατεγκ και ο Σκοντράν Μουσταφή, ο παίκτης που πήρε τη θέση του Μάρκο Ρόις στην 23 τελευταία στιγμή και εδώ είναι η διάταξη. 4-3-3 για τους Γερμανούς. Με τον Μίλερ ένα ψεύτικο φόρο που δεν ήταν φορά. Ένα παίκτη που την Ελλάδα δεν είχε κάνει και πόσο φόρο. Βέβαια αυτή η διάταξη μεταβάλλεται όταν κάνει άμυνα η Γερμανία. Γιατί σαν 4-2-3-1 θα το δούμε εδώ. Σαν το Ρίτσι ο Βραζιλιάνος Ζουδικής, ο οποίος αναγκάστηκε πρώτο να εφαρμόσει σωστά την Goal Line Technology. Τον αγώνα της Γαλλίας με την Οντούρα. Σε αυτό το πλασέ που μας θέλει την Πεντζεμά. Και δύο αρχηγοί, ο Χαλής, το κύριο παιδί στην Αρκόλη σε Μουντιάλ, και ο Σβάινστάγκερ, και το Λάμ ήταν ο προηγουμένος. Ο Γερμανό, στην 110η συμμετοχή του σε 31 του χρόνια. Αρχηγός της Μπάγκερ και της Γερμανίας. Και εδώ, η Αλγερία με τον Εμπολί, τον Κουλάμ σαν αριστερή πλευρά, Μπελκαλέμ ως λίμπερο, Χαλής ο αρχηγός, κέντρο άμυνας, ο σχετικός τρίκος, ο Λασέν. Πουλί, Φεγγουλί, Σλιμανί, Σουντανί, Ταϊτέν, τετράδα θα πέσει μπροστά, Μαντί, Μαντί, στα άκρα και Μοστέια. Μοστεπά, βλέπετε ο δεύτερο στόπερ, μαζί με Μπελκαλέν και Χαλής, Μπελκαλέν θα είναι λίπερο, Χαλής και Μοστεπά, τα δύο στόπερ. Πώς, τι λέτε εσύ. Ναι, βλέπω μια διάταξη, ένα 5-4-1 σε πλάτε εδώ. Από στιγμή, αλλά ίσως στο παιχνίδι να δούμε τον Στεφάν να κατεβαίνει και να δούμε βρείτε στη Λασάν και να παίξει το γνωστό 4-2-3-1 που παίξει από την Αγγλία. Η Αγγλία θα το δούμε εδώ αυτό τα αρχικά του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι έχει προσαρμόσει με βάση τα χαρακτηριστικά, τα προσωπικά, τα ατομικά των ποδοσφαιριστών πάνω στη σωστή της Γερμανίας. Θα είναι ενδιαφέρον οι μεταγραφές όπως και το κουβίνο πολλά. Ενδιαφέρον συνομαθήτη ο Βερνίνο Όλη, ο χαμογελαστός, ο Τόμας Μίλερ, 4 γκολ
15. Μάλιστα, σε 9 αγώνες έχει πετύχει 9 γκολ σε Μουντιάλ που έχει παίξει. Αυτό έχει καταφέρει μόνο Πελέ. Στα ίδια μάτια πετύχει 9 γκολ δηλαδή. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γερμανούς στη σέντρα. Και βλέπουμε σε κάθε ένα τον Μπόατεν να είναι το κέντρο της άμυνας με τον Μέρκελ Σάκερ. Απ' την άλλη ο Μουσταφή να είναι στο δεξί άκρο της άμυνας για τους Γερμανούς.